Επίδειξη δύναμης ετοιμάζεται να κάνει η Μόσχα μεθαύριο στην Κόκκινη Πλατεία, ανήμερα τον εορτασμό για την νίκη των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πληροφορίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζεται να προειδοποιήσει με συντέλεια του κόσμου με φόντο ένα πυρηνικό πόλεμο για τον οποίο η Ρωσία δείχνει πλήρως προετοιμασμένη. Σύμφωνα με το Reuters, τα όσα θα γίνουν τη Δευτέρα σχετίζονται με το γεγονός ότι η Μόσχα δεν κατάφερε να πετύχει τους αρχηγούς της στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας. The fighting, the war would take, still continue on the 9th of May. Το πρακτορείο επικαλείται επίσης πληροφορίες ότι στην παρέλαση, στην έναρξη της οποίας θα μιλήσει ο Πούτιν, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το αεροσκάφος τύπου Ιλιούσιν 80. Πρόκειται για το εξελιγμένο αεροσκάφος το οποίο προορίζεται να μεταφέρει την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Και αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο να μετατραπεί σε κέντρο διοίκησης για τον Ρώσο πρόεδρο. Την ίδια ώρα, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι οι απειλές του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ο Πούτιν έχει παραβιάσει κάθε συμφωνία ή συνθήκη στην οποία είχαμε καταλήξει στην Ευρώπη. Αν αυτό κάποιον δεν τον τρομάζει, τότε είτε λέει ψέματα είτε δεν έχει κατανοήσει την σοβαρότητα της κατάστασης. Στους φόβους έσπευσε να απαντήσει πάντως η Μόσχα, προσπαθώντας να καθησυχάσει για τις προθέσεις του Πούτιν, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να επαναλαμβάνει ότι σε ένα πυρηνικό πόλεμο δεν υπάρχει νικητής. Στην Κόκκινη Πλατεία θα παρελάσουν τη Δευτέρα 11.000 στρατιώτες μαζί με 131 είδη όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Το σοου που ετοιμάζει η Μόσχα είναι χωρίς προηγούμενο, αφού τόσο μέσα από την ομιλία του όσο και μέσω της επίδειξης των όπλων, ο Πούτιν θέλει να στείλει μήνυμα στη Δύση ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποκλείεται να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού μέχρι σήμερα μιλάει για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον καλεί τη Μόσχα να κατανοήσει ότι η συμπεριφορά της φέρνει τα πράγματα σε πολύ επικίνδυνο σημείο. The last few weeks have really highlighted the intensity of conventional conflicts now in the 21st century and the demand for munitions and weapons platforms. It really outpaces anything we've seen in recent memory. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει διαδικτυακή συνάντηση με τον G7 την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη παρέλαση στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι βάζει κόκκινες γραμμές και στέλνει μήνυμα στη Μόσχα ότι για να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης πρέπει πρώτα να αποσυρθούν όλες οι ρωσικές δυνάμεις από τη χώρα. Έντονα σχολιάστηκε πάντως το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στην Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα κάλεσε τον Βλαδιμίρ Πούτιν να κατανοήσει ότι η Ουκρανία υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει ως έθνος. Проти нашої держави. Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Η Μόσχα, παρά την αντίδραση της Δύσης, απαντά δημόσια ότι η επιχείρηση έχει ως στόχο την προστασία των ρωσόφωνων πολιτών και την ίδια ώρα την αποναζιστικοποίηση της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Στην πράξη όμως έθεσε υπό τον ελέγχο της τεράστιες εκτάσεις, εφαρμόζοντας σιγά σιγά το σχέδιο για να ενώσει το δυτικό τμήμα της Ρωσίας με την Κριμαία, προχωρώντας σιγά σιγά και προς την Οδυσσό με στόχο να ελέγξει ολόκληρο το παραλιακό βόρειο μέτωπο της Μαύρης Θάλασσας.